χαρά. Τι υπερεκτιμημένο και την ίδια στιγμή πόσο υποτιμημένο συνέστημα. Οι ειδικοί της ψυχικής υγείας λένε ότι η χαρά είναι η βάση της ψυχικής μας υγείας. Σήμερα λοιπόν εμείς θα κάνουμε το τεστ των 3 ερωτήσεων για να διαπιστώσουμε τι σχέση έχουμε με τη χαρά. 3 ερωτήσεις πάρα πολύ απλές που μπορείτε να απευθύνετε στον εαυτό σας και στους αγαπημένους σας για να διαπιστώσετε τα επίπεδα της χαράς στη ζωή σας. Γέλασες χθες. Και όταν λέμε γέλασες, δεν εννοούμε να ξεκαρδίστηκες στα γέλια. Μπορεί απλά να δεις μία ταινία και να γέλασες ή να θυμήθηκες κάτι ή να συνέβη κάτι απλό. Ένα μικρό ευτράπελο μέσα στην ημέρα σου. Αρκεί να γέλασες. Θυμήσου, το γέλιο είναι δείγμα ψυχικής υγείας. Να γελάς. Χαμογέλασες εχθές. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανέκφραστοι. Είναι αυτό που λέμε παγωμένοι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι παγωμένοι και εσωτερικά. Εσύ λοιπόν πόσες φορές χαμογέλασες χθες? Μπορείς να σκεφτείς 3 καλές στιγμές που έζησες χθες? Και όταν λέμε 3 καλές στιγμές δεν εννοούμε απαραίτητα κάτι μεγαλειώδες, κάτι φαντασμαγορικό. 3 στιγμές. Το ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό, ίσως είναι το πιο δύσκολο και από τα 3. 3 στιγμές οι οποίες έκανε να νιώσεις μια ζεστασιά μέσα σου, μια αγαλίαση, μια ικανοποίηση. Αυτές οι ερωτήσεις είναι το τεστ της χαράς και είναι ένα τεστ που εμπιστεύονται όλοι οι ειδικοί. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι η χαρά είναι η βάση της ψυχικής μας υγείας, είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της. Κάντε μας και εμάς εδώ χαρούμενους σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και μοιραστείτε και το βίντεο αυτό με τους αγαπημένους σας. Δοκιμάστε να κάνετε το τεστ καθημερινά και στον εαυτό σας και στους ανθρώπους γύρω σας. Σας ευχαριστούμε!